Σε μια μεγάλη λαϊκή τελετουργία, γεμάτη μνήμες, συγκίνηση, ενθουσιασμό και έντονα συναισθήματα, ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με 5.000 θεατές στο Ηρώδιο τίμησε τον Απόστολο Καλδάρα, τον αλυσμόνητο το μεγάλο δασκαλό του, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η συναυλία άνοιξε με την Μικρά Ασία, ένα εργοσταθμό που ο μεγάλος συνθέτης έγραψε το 1972 σε στίχους του Πυθαγόρα για την 50η επέτειο της καταστροφής και του ξεριζωμού του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι ένα ορόσημο για το λαϊκό τραγούδι και βέβαια τότε ήταν τα 50 χρόνια, τώρα είναι τα 100 χρόνια. Είμαστε όλοι εδώ ακόμα, ο Απόστολος δεν είναι, αλλά τραγουδάμε τα τραγούδια του και ο κόσμος δεν τα ξέχασε αυτά τα τραγούδια. Ο κορυφαίος ερμηνευτής μοιράστηκε τη σκηνή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αθάνατα λαϊκά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα στη συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών. Είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο κόσμος αγκάλιασε το εγχείρημα από πολύ πολύ νωρίς, από την αναγγελία του ακόμα, και έτσι είναι μια βραδιά με γεμάτο Ηρώδιο. Στη συναυλία με την εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, συμμετείχαν η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.